μικρός, λες και δυνατά. Θα θέλαμε ένα σχόλιο τόσο για τη σημερινή εμφάνιση, αλλά και γενικά για τη φετινή παρουσία της μικρής ομάδας ΚΑΠΑ 14. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια καταρχήν στα παιδιά. Πράγματι ήταν μια μεγάλη νίκη σήμερα, γιατί παίζαμε με τον πρώτο. Αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς στην πρώτη θέση με την νίκη τη συγκεκριμένη. Έχουμε ακόμα έναν αγώνα. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή για την Εψανά να έχει δύο ομάδες προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και οι δύο ομάδες να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Πού οφείλεται η σημερινή νίκη πρώτα απ' όλα, καθαρά στο αγωνιστικό σκέλος? Ναι, σίγουρα στα παιδιά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα παιδιά τα συγκεκριμένα για την ΚΑΠΑ 14 ότι από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε έχουν κάνει τρομερή βελτίωση. Ξεκινήσανε με δύο ισοπαλίες, με κάποιες δυσκολίες την ώρα του αγώνα. Βέβαια, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα. Αυτή τη στιγμή μετράμε τρεις νίκες συνεχόμενες. Παιχνίδι με το παιχνίδι είμαστε καλύτεροι. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Ψανά, το έχω πει στην Ανατολική Αττική. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι και οι οικογένειες και οι ομάδες εμπιστεύονται τα παιδιά τους εμάς. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα να έρχονται. Οπότε, καθαρά στα παιδιά, στη δουλειά που κάνουν. Και σίγουρα δεν πρέπει να αφήνουμε και τις ομάδες τους. Γιατί σίγουρα σε εμάς έρχονται μια φορά την εβδομάδα. Αλλά τα παιδιά δουλεύουν στις ομάδες τους, οπότε χρειάζονται και πολλά συγχαρητήρια να δώσουμε και στις ομάδες και στους προπονητές τους που δουλεύουν καθημερινά. Εντάξει, δεν πρέπει να τους αφήνουμε απ' έξω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει στόχος από εδώ και πέρα για τα παιδιά? Έχετε σκεφτεί τελικά, τελικό, ποιο είναι το πλάνο σας και οι φιλοδοξίες βέβαια της ομάδας? Στόχος από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε εδώ πέρα με τα παιδιά, πόσο μάλλον να τις προπονήσεις και μετά με τους αγώνες, είπαμε ότι στόχος μας είναι παιχνίδι με το παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι. Αυτή τη στιγμή ο στόχος ο συγκεκριμένος, άσχετα που είμαστε στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή, έχει βγει στο 100%. Άμα δούμε την πρώτη αγωνιστική με την Πέμπτη, κάθε παιχνίδι τα παιδιά είναι καλύτερα. Έχουν παίξει 5 παιχνίδια, έχουν δεχτεί μόνο ένα γκολ, το σημερινό παιχνίδι από ένα στημένο. Βλέπω μια πειθαρχία, βλέπω μια σοβαρότητα. Οπότε ο στόχος μας είναι ξεκάθαρα παιχνίδι με το παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι. Αν αυτό το κάνουν τα παιδιά, εννοείται πως θα πάνε αρκετά ψηλά. Αλλά και να μην πάνε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, αλλά μιλάμε για παιδιά τώρα 14 χρονών. Μικρός, δυνατά. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία.